Με ένα τραγούδι τώρα να υποδεχτώ τον καλεσμένο μου για σήμερα. Θέλω να πω πως αυτό μου το ζήτησε κιόλας ο καλεσμένος μας. Α, είναι παραγγελιά. Παραγγελιά. Θέλω λοιπόν να ακούσω τι παραγγελιά έκανε ο Κώστας Ευρυπιώτης. Είναι μουσική από μια ταινία. Είναι παραγγελιά, ε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλά. Που σας συναντώ. Έστω και με μια μικρή καθυστέρηση, αλλά ξέρω ότι δεν ευθύνεστε εσείς. Ευθύνονται όλοι οι άλλοι που δεν ήξεραν να μου πούνε με πολύ απλό τρόπο ότι στον παράδρομο της Εθνικής Οδού βρίσκεται το κανάλι Ζου και είναι ένα χείριο πανέμορφο, γκρίζο και πορτοκαλί. Και μέχρι πού σας πήγανε? Μου το λέγανε κόκκινο. Άλλοι διαφωνούσαν, είναι πορτοκαλί. Αλλά δεν έχει σημασία ο τίτλος, ο κόσμος το ξέρει. Και εγώ σας εύχομαι τα καλύτερα και εύχομαι να μην υπάρχετε μόνο διαδικτυακά από άλλα κανάλια, αλλά να αποκτήσετε την οντότητα και τη δύναμη που θέλετε σε σχέση με τις ροές των εκπομπών σας, γιατί προσωπικά εσείς ως παρουσία και ο φίλος μου Στέφανος ο Κόκαλης, όλα τα παιδιά που ξέρω από παλιά, ξέρω ότι είναι επαγγελματίες του χώρου που αγαπάνε αυτή τη δουλειά. Έτσι, αυτό προσπαθούμε. Λοιπόν, έπρεπε να σας πω ότι το κτίριο έχει κολόνες κόκκινες σαν τα αυγά αυτά που βάψαμε τώρα με παντζάκι. Μπράβο. Λοιπόν, μία και μπήκε η εισαγωγή ο Νονός, είπε να ανέγω το γιος μου μεγάλος, πριν να το πω λόγω των ημερών, λέει μπαμπά, κάποιος στο σχολείο σήμερα με είπε μαφιόζο. Του λέει μην ανησυχείς, θα περάσω αύριο να το τακτοποιήσω. Του λέει κοίταξε να φανεί ατύχημα, ε. Και μου έρχονται όλα αυτά γιατί ξαφνικά οι οικογενειοκρατίες στην Ελλάδα και κάτι που έχουμε δει από τις ταινίες, παράδειγμα Αμερικάνου σκηνοθέτη του Κόπολα, αν υπήρχε αυτή τη στιγμή εδώ, θα είχε πάρα πολύ τροφή για να γράψει και να φτιάξει καινούρια σενάρια που αφορούν, ας πούμε, όχι μόνο την υγεία της δημοκρατίας μας, της πολιτείας μας, του κράτους μας και τον τρόπο που κάποιοι πρέπει να τιμωρηθούν επιτέλους για αυτό που κάνανε, που το κάνουν επανειλημμένως από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, αλλά είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Αυτό δεν θέλω να κουράσω. Νιώθουμε όμως την ανάγκη όλοι ως πολίτες αλλά και ως καλλιτέχνες να έχουμε μία αναφορά και ένα ξέσπασμα, έστω και αν χρειαστεί να φωνάζουμε. Γιατί πολλές φορές φωνάζουμε και μας φοβίζουν να μην φωνάξουμε, γιατί δεν μας παρέχουν. Και όταν μας παρέχουν, πάλι μας ξαναφοβίζουν, γιατί πρέπει να μας πάρουν περισσότερο από τα 50% που μας δίνουν. Έλεος. Τι είναι το μεγαλύτερο, επειδή τώρα ανοίξατε αυτή την. Το μεγαλύτερο εφεύρημα. Όχι, το μεγαλύτερο παράπονο που έχετε εσείς. Από την πολιτεία, από το κράτος αυτό. Ότι έτσι κι αλλιώς είναι πατενταρισμένο από την αρχαιότητα ότι η δημοκρατία είναι μία εφεύρεση για να εκμεταλλεύονται οι λίγοι και να ενισχύεται η τσέπη των φτωχών. Πάνω σε αυτό δηλαδή, βέβαια ο φτωχός δεν μπορεί να κάνει προς τα έξω, να έχει την ανάλογη δραστηριότητα για να κορμίσει, απλά θέλει να ζήσει, να φάει. Άρα αυτοί που κάνουν όλα αυτά που κάνουν και τους παρέχουν τη δουλειά, πρέπει να έχουν και κατάλληλη κίνηση εμπορική με τα άλλα κράτη ή να παράγουν κάτι. Δυστυχώς ένα κράτος που δεν παράγει, αλλά δανειοδοτεί τα ανελιπώς από την ίδρυσή του, νιώθουμε αυτές τις καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά ζούμε στη χώρα όπου γεννήθηκε η δημοκρατία. Ναι, αλλά καλό θα ήταν να μην αισθανόμαστε μετανάστες σε αυτή τη χώρα, ούτε ενοικιαστές της, γιατί αυτός ο τόπος είμαστε εμείς. Δεν μπορώ να αισθάνομαι ότι μπορεί να μου καθαρίζει το φανάρι το τζάμι στο φανάρι, ότι δεν έχω χρήματα, αλλά επειδή δεν θέλει να μου πάρει χρήματα, του λέω μπορεί να ξαναπράσω, σου δώσω κάτι. Θα του υπόσχομαι εγώ, ως φιλάνθρωπος που έχει έρθει στη χώρα μου, και λέω ας ζήσε κι εσύ και να μην ζω κι εγώ αξιοπρεπώς για να μπορώ να έχω εύκαιρο τα 20-50 λεπτά αν μου χρειαστούν. Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Βλέπε Μανολάδα τώρα. Ναι, και όχι μόνο αυτό, και το πιο μεγάλο κατασκεύασμα της κρίσης, η Κύπρος. Τέλος πάντων, εμείς... Ως καλλιτέχνης, ποιο είναι το μεγαλύτερο παράπονο που έχει? Εγώ δεν έχω παράπονο από την πολιτεία σε αυτό το βαθμό, το πώς αντιμετωπίζω εγώ την τέχνη που κάνω. Παράπονο έχω μόνο από τον εαυτό μου να είμαι καλά, να γίνω καλύτερος και να κρατά τον ενθουσιασμό μου και την αισιοδοξία μου να τη δίνω στον κόσμο. Mm-hmm. Γιατί μέσα από αυτό υπάρχω και εγώ, όχι μόνο επαγγελματικά, αλλά σαν μια πορεία ζωής, η οποία βέβαια δεν ξέρουμε πότε θα εξαργυρωθεί ουσιαστικά και με ποιο τρόπο. Θέλω όμως να είναι καλά τα πράγματα για όλους, να είναι καλά τα πράγματα για τα παιδιά, να μπορούν οι πατεράδες να έχουν τη δυνατότητα να μην στερούν τουλάχιστον αυτά που χρειάζεται η σύγχρονη κοινωνία των παιδιών πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Εντάξει, περιοριστήκαμε και μπορεί να περιοριστούμε κι άλλως, θα τη βγάλουμε. Αλλά ας έχουμε την αίσθηση της αλληλεγγύης.
Λοιπόν, πάμε μαζί να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Ψέματα, δούμε τι είναι το βίντεο. Ωραία, πάμε. Όσοι τον γνωρίζουν καλά λένε ότι παραμένει παιδί. Το παιδί όμως αυτό μετρά 32 χρόνια σε θέατρο και τηλεόραση. Ο Κώστας Ευρυπιώτης, ηθοποιός με πολλές συμμετοχές, με ρόλους κυρίως κωμικούς και σατυρικούς. Ωραίο γιαούρτι για πεταχτό, στριφογυριστό, ψιλοκρεμαστό και για τρίποντο. Ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι για το καλό της Ελλάδας... Ρίξ του γιαούρτι για Ελλάδας. Ο Κώστας ήθελε να γίνει τραγουδιστής. Μέχρι τα 17 του χρόνια είχε δει μόνο ένα θεατρικό έργο, μια κωμωδία με τον Κώστα Βουτσά. Ένα όμως απρόσμενα κακό συμβά στην οικογένειά του θα τους σημαδέψει όλους, η απώλεια του μεγάλου αδερφού. Ήταν ένας από τους λόγους που εκείνη την περίοδο την είδε αλλιώς και σκέφτηκε να βγει στο επάγγελμα του ηθοποιού. Λειτουργήσε ψυχοθεραπευτικά, ομολογεί, και από εκεί και πέρα έτσι αντιμετώπιζε τα πάντα. Τα περαμέντο μου, ας πούμε, νομίζω είναι να αντιμετωπίζω τη ζωή με ένα χαμόγελο. Γεννήθηκε το 1963 στην Ηλίουπολη, όπου και συνεχίζει να μένει. Φίτησε στη Δραματική Σχολή των Αθηνών του Γιώργου Αθανασιάδη. Ενώ ήταν ακόμα μαθητής, εργαζόταν για να είναι αυτόνομος. Με το πατέρα του ως εργάτη, δύσκολα τα βγάζανε πέρα ως πολυτεκνή οικογένεια. Νοικοκυριό, πατέρα, νοικοκυριό. Θα φας. Δεν θα φάω. Τι έχουμε σήμερα. Πατάτες με αρακά. Καταπληκτικό, ε. Κάτσε να δοκιμάζεις για να μου πεις. Έπαιξε ελάχιστα σε βιντεοτενίες. Πιο πολύ έκανε τηλεόραση. Αύριο, ξέρεις, είναι Σάββατο. Δεν σας ακούω. Και εκτός από Σάββατο είναι και κάτι άλλο. Τι είναι το θέμα, ε. Είναι καλοκαίρι, πατέρα. Ο κόσμος πάει στη θάλασσα. Γιατί θα μπαλκάρει. Ο Ανδροκλής και τα λιοντάρια του, ιδιαίτερα για κλάματα και άλλα πολλά. Το 1995 και για 2,5 χρόνια καλέστηκε να είναι μέρος της παρέας του πρωινού καφέ με την Ελένη. Μια θέση που αγάπησε πολύ ο κόσμος, όπως και ο ίδιος. Τον έχουμε δει ως guest σε πολλές σειρές. Ποια να πρωτοαναφέρω? Safe Sex, Εργαζόμενη Γυναίκα, Τμήμα Ηθών, Αχ Ελένη, Εκείνες και Εγώ, Κόκκινο Δωμάτιο, Εμείς και Εμείς. Σας έπιασα. Τι κάνετε εσείς εδώ? Το ελικοπτεράτο. Πήγαινε, δεν βλέπεις να κάνουμε γύρισμα. Α, ωραία, να έρθω να παίξω κι εγώ. Όμως η σειρά που θα παίζεται έως και τώρα και θα αγκαλιαστεί από το κόσμο είναι της Ελλάδος τα παιδιά, με τον Γιάννη Μπέζο. Μια σειρά που ακόμα και σήμερα ο κόσμος τιμά και δείχνει την αγάπη του τρελαίνοντας τα μηχανάκια της AGB. Εξίσου επιτυχία έχει και στο θέατρο, που σε κάνει να γελάς με την ψυχή σου και να φεύγεις από κάθε του παράσταση με το χαμόγελο στα χείλη. Ένα ξέρω ότι τι μπορώ, δεν ξέρω. Τι ξέρα. Ανέβρε μου! Να την κοιτάξεις. Άκου τους λέει ο Μπάμπης ο Σαλμονέλας. Σε μια τέτοια επιτυχία τον βρίσκουμε ίσως στη μεγαλύτερη της φετινής θεατρικής σεζόν, στο έργο «Άντρες έτοιμοι για όλα», σε σκηνοθεσία των Ρέπα Παπαθανασίου. Μου παίρνουνε το μαγαζί, θα βρούμε λεφτά. Λεφτά, τρελάθηκες ρε. Από πού, πώς. Ξεκίνησαν τον Οκτώβριο και από την πρώτη μέρα έδειξαν πως είναι έτοιμοι για όλα. Μια πλειάδα γνωστών και ταλαντούχων ηθοποιών που εγγυούνται, αν μη τι άλλο, άφθονο γέλιο. Ένα ταλέντο με χίλια πρόσωπα. Ενδιαφέρεται για τα κοινά. Το 2006 το απέδειξε αυτό αφού εξελέγει δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο του Αγίου Δημητρίου και διετέλεσε και πρόεδρος του πολιτιστικού οργανισμού εκεί. Σε ερώτηση αν θα ασχολιόταν ξανά με την πολιτική, είπε: Θέλει χρόνο αυτή η ιστορία και μεράκι. Και να τύχει σε ανθρώπους που έχετε όραμα και σε κάποια πράγματα είσαστε ομοειδεάτες. Χρόνια είχε ένα άσχημο τροχαίο με μηχανή, με αποτέλεσμα να μείνει διασωληνωμένος και χωρίς επαφή για 6 μέρες. Όμως με πείσμα και πίστη προς το Θεό, θεωρεί πως του δόθηκε μία ευκαιρία. Ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε την ευκαιρία να ξαναυπάρξω σε αυτόν τον πλανήτη. Σίγουρα σέβεσαι αυτή τη μεγάλη αξία και το δώρο που σου δόθηκε που λέγεται ζωή. Η ζωή αυτή είναι πολύτιμη, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για την αγαπημένη του οικογένεια. Παντρεύτηκε το 2000, είχε προηγηθεί όμως ο πολιτικός γάμος. Μέσα από αυτό το γάμο αποκτήθηκαν ο Ίωνας και ο Αδαμάντιος. Ο Αδαμάντιος μοιάζει σε μένα και στη γιαγιά του, ενώ ο Ίωνας στη μαμά του. Θα τον ακούσει να σχολιάζει στις τυπικές συζητήσεις των γονέων για το πού μοιάζουν τα αγγελούδια του.
θέλει να εκθέτει την προσωπική του ζωή. Η οικογένειά του είναι κάτι το ιερό. Γι' αυτό και τα γνωρίζουμε περισσότερα. Το βλέπουμε σε μνότητα. Είναι μια αρχή που μάλλον την πήρα άτυπα από την οικογένειά μου, ομολογεί. Είναι τόσο γλυκό και τρυφερό να ακούσω από έναν άνθρωπο με 32 χρόνια στο χώρο το πόσο σημαντικό είναι να προστατεύει τους ανθρώπους του. Δεν είναι τυχαίο που τα καταφέρνει 3 δεκαετίες και συνεχίζει. Τίποτα στη ζωή δεν έρχεται από μόνο του. Ο Κώστας Ευρυπιώτης αποδεικνύει ότι τη ζωή πρέπει να την παίρνουμε με χαμόγελο και αυτό προσπαθεί να προσφέρει στο κόσμο.